Γεια σας, another day, another safe. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού του καναλιού. Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά, τι κάνετε. Έχει κρύο έξω. Έχω γυρίσει 700 βίντεο, δεν έχω μοντάρει τίποτα για λόγω δουλειάς. Ευελπιστώ από αυτή τη βδομάδα να είμαι λίγο καλύτερα και να μπορώ να μοντάρω. Λοιπόν, σημερινό setup. Διάλειμμα. Η κατάρα των πεσμένων φωτιστικών με ακολουθεί. Λοιπόν, σημερινό σετάπι. Ο Zenith, ο Χείρος, είναι εδώ και μουλιάζει. Μίτσελς, σε πλαστικό βαζάκι, το κεραμικό το χαλού, γιατί άμα το πιάσω στα χέρι, με βρεγμένα χέρια το κεραμικό, ξέρετε τι θα γίνει. Δεν θα μείνει πολύ πιθρό ξύλο. After Shave από Razor Rock. Blue Barbershop. Πολύ ωραία αρώματα γίνονται. Συγγνώμη. Είναι από τα αγαπημένα μου μπαρμπέρικα αρώματα. Το Blue Barbershop. Και μηχανή έχουμε. Razor Rock. Λούπο. Αλουμινίου. Η Λούπο είναι αντιγραφές της Wolfman. Εξού και Λούπο στα ιταλικά είναι ο Λύκος. Λοιπόν, αυτή η αλουμινίου. Δεν ξέρουμε blade gap γιατί δεν το δίνει η Razor Rock. Φημολογείται ότι είναι στο 061 από CWR1 η Wolfman. Έχει θετική έκθεση λεπίδας. Όπως μπορείτε να δείτε, φημίζεται ότι δίνει ένα πολύ καλό ξύρισμα. Είπα είναι εμπνευσμένες από τη Wolfman, δεν είναι αντίγραφα της Wolfman. Είναι καλή έμπνευση. Θα δούμε. Λοιπόν, βρέχω πρόσωπο, στραγγίζω πινέλο και ξεκινάμε. Έτοιμοι. Αυτό είναι ένα παλιό Μίτσελς που έχω. Το έχω κάτι χρόνια βασικώς. Και θα το έχω. Είναι το παλιό το... Πριν το αλλάξουν και το κάνουν full vegan. Δεν έχω δοκιμάσει τον vegan και θα ήθελα να το δοκιμάσω κάποια φάση, αλλά... Να πάρω ένα ακόμα σαπούνι για να το έχω. Έριξα λίγο το νερό που είχα βάλει και είχε μουλιάσει σαπούνι. Πάντα αυτό κάνω με τον Μίτσελς. Και στο κλείσιμο, καλό ξέπλυμα με κρύο νερό. Άδειασμα το νερό και κλείσιμο κατευθείαν το καπάκι. Χωρίς να το αφήσει να στεγνώσει, χωρίς τίποτα. Αυτό μου το είπε ένας φίλος ο οποίος ξυρίζεται αποκλειστικά με Μίτσελς πάρα πολλά χρόνια. Το εφάρμοσα και δεν έχω δει ούτε σπασίματα σαπούνι ούτε τίποτα. Ούτε η μυρωδιά του έχει περαστεί τίποτα απολύτως. Ξέπλυμα, άδειασμα, κλείσιμο. Τελείως old school σαπούνι. Μην περιμένεις τώρα από αυτό πως σε έρχεται. Γι' αυτό και πριν που έξω θα βάλω ένα μπαλμάκι. Απλώς σου δίνει ένα καλό ξύρισμα και μια
Εσύ καθαριότητες. Έτοιμη. Λούπο. Η αλουμίνιο. Πάμε για δεύτερο. Οχο, δεύτερο χέρι με το λύκο. Τρίτο. Not bad. Ξεπλένω και επιστρέφω. Επιστροφή. Razor Rock. Blue Barber Shop.
για να ολοκληρωθεί η Μπαρμπεροσύνη σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Razor, Lupo, η Αλουμινίου, η 061 πιθανώς. Έχουμε και λέμε μία πολύ ωραία μηχανή, ιδανική για καθημερινή. Θέλει λίγο προσοχή επειδή το βάρος είναι αλουμινίου και το βάρος της, άμα δεν είσαι μαθημένος λίγο, μπορεί να σε ξεγελάσει και να αναγκαστείς να πιέσεις, και η πίεση οδηγεί σε ερεθισμούς και κοψίματα. Αυτό είναι γνωστό της πάσης. Αλλά μου έδωσε ωραίο ξύρισμα. Στο τρίτο χέρι στην κόντρα πίεσα λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια, για να πάρω ένα πιο βαθύ ξύρισμα. Αλλά δεν μου δημιούργησε ούτε ερεθισμούς ούτε τίποτα, γιατί προφανώς πίεσα στο σημείο. Και αν σκεφτείς και για τα λεφτά της ότι είναι κάτω των 50 ευρώ, είναι ωραία μηχανή για καθημερινή χρήση, για ταξίδια, και είναι και όμορφη. Δεν είναι άσχημη. Γενικώς η Razor δεν με έχει απογοητεύσει στις μηχανές της. Αντιγράφει. Ναι. Αντιγράφει όμως καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Ό,τι αντιγραφές έχει κάνει, ό,τι έχω δοκιμάσει τουλάχιστον από Razor Rock, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αν έφτιαχνε και καλά σαπούνια, καλά, καλά είναι τα σαπούνια της, αν έπαιρνε στο παιχνίδι των αρτιζάνων, θα μιλούσαμε για μια από τις top εταιρείες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά από μένα. Another day, another save. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. We'll be right back.